Το κόκκινο κύμα δεν ήρθε τελικά στις ενδιάμεσες εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ο πρώην πρόεδρος της χώρας βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πολιτικής αναταραχής στους κόλπους των Ρεπουμπλικανών. Τα βλέμματα είναι ήδη στραμμένα στην αυριανή ημέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αναμένεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές του 2024. Ωστόσο, στον κύκλο των Ρεπουμπλικανών υπάρχει εσωστρέφη για τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς δεν ήρθαν τα επιθυμητά αποτελέσματα, με τους Δημοκρατικούς να διατηρούν έστω και οριακά τον έλεγχο στη Γερουσία. This is an extraordinary victory for the Democrats as the battle for control of the House continues to play out. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πλέον το αδιαφιλονίκητο φαβορί και ο κυβερνήτης της Φλόριντα, Ρον Ντεσάντις, φαίνεται πως μπαίνει δυνατά στην κούρσα της διαδοχής. He knows he's responsible for a lot of the losses and he doesn't like to be attached to failure and losses and he is, and I think he thought it was going to go a lot better. And he wants to place blame elsewhere. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε ευθέως τον Μίτς Μακόνελ, επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας, καθώς στήριξε ακραίους υποψηφίους στις ενδιάμεσες εκλογές. Τα θαλάσσωσε στις ενδιάμεσες εκλογές και όλοι περιφρονούν αυτόν και την κατά τα άλλα υπέροχη σύζυγό του, την Κόκο Τσόου. Την ίδια ώρα, δημοσκόπηση της New York Post δείχνει σαφές προβάδισμα του κυβερνήτη της Φλόριντα. Ο Ρον Ντεσάντις προηγείται με ποσοστό 42% έναντι 35% του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι σαφώς αποδυναμωμένος. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ αισθάνεται πικραμένος με την επικείμενη υποψηφιότητα του κυβερνήτη της Φλόριντα, θεωρώντας αχάριστο έναν άνθρωπο που ο ίδιος έχει στηρίξει προσωπικά.